Σωστά, καλή συνέχεια. Κύριε Δέλτα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, χαίρετε. Γεια σας, πώς είστε, όλα καλά? Κοιτάξτε, σε αντίθεση με το τι λέγαμε την περασμένη φορά που μιλήσαμε, άρπαξα και εγώ την COVID και είμαι περιορισμένος στο σπίτι, εργαζόμενος από το σπίτι. Περαστικά σας ευχόμαστε. Εύχομαι να μην σας ματιάσαμε, κύριε Δέλτα. Όχι, όχι. Απλά όσο προσεκτικός και να ήμουν, ναι, ή εμείς ή κάποιος άλλος, και να ήμουν σε ένα ταξίδι που ήμουν πρόσφατα, την άρπαξα. Μάλιστα. Περαστικά το περνάτε από ό,τι αντιλαμβάνουμε ήπια, χωρίς ιδιαίτερα θέματα. Αρκετά ήπια, ναι. Αρκετά ήπια. Μετά από τις πρώτες 48 ώρες είμαι σχεδόν 100% λειτουργικός. Ναι, εκεί λίγο οι 48 πρώτες ώρες έχουν κάποια μικροθεματάκια, μετά όλα καλύτερα. Πάμε να δούμε την πρώτη μεγάλη βιοτράπεζα της Κύπρου. Τι σημαίνει αποκωδικοποίηση του DNA των Κυπρίων? Χαίρομαι που μου δίνετε ξανά αυτή την ευκαιρία. Αναφερόμαστε σε ένα τεράστιο έργο 38 εκατομμυρίων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, που έχει ως σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της πρώτης βιοτράπεζας στην Κύπρο. Μια βιοτράπεζα την οποία ξεκινήσαμε και πάλι με ευρωπαϊκή και κυπριακή χρηματοδότηση το 2011 και τώρα με τη νέα χρηματοδότηση που ξεκίνησε το 2019, τον Οκτώβριο του 2019, έχουμε πάρει μια εξαιρετικά ανωδική πορεία και έχουμε ήδη αρχιοθετήσει πολλές χιλιάδες εθελοντές. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλοί εθελοντές και μέσα από την εκπομπή αυτή ενθαρρύνω ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν εθελοντικά σε αυτή την προσπάθεια να επικοινωνήσουν στο 2289-2815 ή στην ιστοσελίδα μας biobank.cy για να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους. Ο σκοπός είναι να αρχιοθετήσουμε λεπτομερή στοιχεία που αφορούν στην υγεία Κυπρίων πολιτών και να φυλάξουμε βιολογικό υλικό, DNA κυρίως, αλλά και άλλα, για ερευνητικές μελέτες. Ερευνητικές μελέτες πάνω σε υλικό που θα είναι διαθέσιμο σε όλο τον ερευνητικό πληθυσμό της Κύπρου, αλλά και στο εξωτερικό, ώστε να λύσουμε προβλήματα που αφορούν στις διάφορες ασθένειες. Καλύτερη διάγνωση, καλύτερη πρόγνωση, καλύτερα φάρμακα. Είναι μια μοναδική υποδομή, ερευνητική υποδομή, που συμβάλλει, όπως πολλές άλλες σε όλο τον κόσμο, συμβάλλει στην αντιμετώπιση πολλών ασθενειών. Έλειπε από την Κύπρο, όμως εδώ για μερικά χρόνια την αναπτύσσουμε. Πάμε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε τον κόσμο για την θετική ανταπόκριση του, ειδικά με την περίοδο της πανδημίας. Πάρα πολλοί άνθρωποι μας, πολλές εκατοντάδες, πέραν των 2.500 ενδιαφέρθηκαν να συμμετάσχουν σε αυτό το έργο και είχαν την ευκαιρία κιόλας να τους κάνουμε διάφορες δωρεάν αναλύσεις και για αντισώματα για την COVID. Οπότε αυτό βοήθησε συνολικά το όλο έργο και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε προσκαλώντας και άλλους Κύπριους πολίτες μας να εμπιστευτούν αυτό το πολύ καλό έργο που, επαναλαμβάνω, ενέκριναν και χρηματοδοτούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Κυπριακή Δημοκρατία και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Λοιπόν, άρα ουσιαστικά είναι, φαντάζομαι, πολλά που πρέπει να απαντηθούν και μέσα από όλη αυτή την διαδικασία και κατά καιρούς, δηλαδή θα έχουμε και νέα δεδομένα και νέα πορίσματα που θα δείχνουν συγκεκριμένα θέματα. Και όλο αυτό θα βοηθήσει και στο ιατρικό κομμάτι, σωστά? Ναι. Εκείνο που προέχει είναι το ιατρικό κομμάτι. Δηλαδή, πάρα πολλές έρευνες και μελέτες που γίνονται και από την ομάδα μου και από άλλες ομάδες πλέον εδώ στην ιατρική σχολή και σε συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια στην Κύπρο και στο εξωτερικό, και Ευρώπη και Αμερική, προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα που αφορούν διάφορα νοσήματα, διάφορες συμπτωματολογίες. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε πράγματα που αφορούν προβλήματα της υγείας. Παρεμπιπτόντως να αναφέρω ότι την περασμένη εβδομάδα είχαμε εδώ επισκέπτες από το Πανεπιστήμιο του Harvard στις ΗΠΑ και το ερευνητικό κέντρο του Broad, ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα στις ΗΠΑ, και μια ομάδα από την Τσεχία, από το Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα, που μας επισκέφτηκαν ακριβώς στο πλαίσιο μιας συνεργασίας που έχουμε για μια κληρονομική νεφροπάθεια, η οποία δυστυχώς είναι ιδιαίτερα συχνή στην Πάφο. Οπότε από τους συνεργάτες μου εδώ, πολλούς συνεργάτες, αλλά κυρίως τον κύριο Σταύρο, τον νεφρολόγο, και τον Γρηγόρη Παπαγρηγορίου, είχαμε την ευκαιρία να δούμε ξανά όλους τους ασθενείς που ενδιαφέρονται και συμμετέχουν σε αυτό το έργο. Είχαμε μια σύναξη στην Πάφο
στο κέντρο Αττικών, όπου μιλήσαμε για τις νέες εξελίξεις. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι ειδικά για αυτό το έργο ετοιμαζόμαστε ξανά για την πρώτη κλινική μελέτη που θα αφορά αυτή την νόσο. Άρα με αυτά τα δεδομένα είναι σημαντικό δηλαδή να γίνουν κάποιες αναλύσεις, εξετάσεις νωρίτερα για να προληφθούν κάποιες ασθένειες, σωστά. Είτε ακριβώς, είτε για πρόληψη είτε για θεραπεία. Όλα αυτά που περιέγραψε έτσι πολύ συνοπτικά και για αυτή τη συγκεκριμένη κληρονομική νεφροπάθεια αλλά και πολλές άλλες που μας απασχολούν εδώ στο κέντρο και πληθαίνουν οι συνάνθρωποι μας, πληθαίνουν οι συνεργάτες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν το υλικό αυτής της βιοτράπεζας, είναι ακριβώς να λύσουμε προβλήματα. Και είναι μια ερευνητική υποδομή η βιοτράπεζα που, όπως λέχθηκε παλιότερα, είναι μια από τις 10 ιδέες που αλλάζουν τον κόσμο. Και αλλάζουν τον κόσμο διότι δίνουν την ευκαιρία με την ολοκληρωμένη, συστηματική και υψηλής ποιότητας διεργασία φύλαξης και διάθεσης υλικού εννοώ και δεδομένων, κλινικών δεδομένων, αρχείων, αλλά και βιολογικού υλικού, DNA, ροζ, ούρα, παραδείγματος χάρη. Όλα αυτά φυλάγονται με πολύ προσεκτικές διαδικασίες ποιότητας, προστασίας των προσωπικών δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα βιοειθικής και διοντολογίας, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τέτοιες ερευνητικές μελέτες. Ήδη συνεργάτες από χώρες στο εξωτερικό έρχονται σε επαφή μαζί μας, έμαθαν ότι στείλουμε αυτή την υποδομή, έμαθαν ότι έχουμε καλό υλικό διαθέσιμο, παρόλο που είμαστε αρκετά νέοι ακόμα. Η τράπεζα δηλαδή χρειάζεται χρόνο ακόμα για να οριμάσει, αλλά όσο περνά ο καιρός, η βιοτράπεζα αυτή, όπως και κάθε άλλη τράπεζα θα έλεγα, συσσωρεύει υλικό και τόκο. Στην περίπτωσή μας, ο τόκος δεν είναι χρήματα, ο τόκος είναι γνώση. Γνώση και εργαλεία για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην υγεία. Μάλιστα. Και σε αντίθεση με τις τράπεζες που πτωχεύουν, θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή η βιοτράπεζα, με τη στήριξη και του κράτους, δεν θα πτωχεύσει, αλλά θα συνεχίσει να οριμάζει και να συσσωρεύει τόκο ακριβώς για να βοηθήσει ακόμα περισσότερο τους ασθενείς. Θα ήθελα να τονίσω ότι ευχαριστούμε επίσης τους πολλούς εθελοντές, δημάρχους που ενδιαφέρονται και έρχονται σε επαφή μαζί μας. Έχουμε ήδη κάνει στοχευόμενες εγγραφές εθελοντών σε περιοχές του Τρόδους, όπως η Κακοπετριά. Έχουμε πάει στην Πάφο, στην Λέμεσο, στον κατεχόμενο Καραβά και κατεχόμενη Λάπιθο, Κερίνια, Δερίνια, Ραδίπου. Ετοιμαζόμαστε να πάμε στη Λάρνακα, Άγιο Θεόδωρο, Παλιχώρη, διότι ο κόσμος ενδιαφέρεται πραγματικά να συμμετάσχει και θέλουμε να έχουμε δείγματα συμπολιτών μας, εθελοντών Κυπρίων από όλη την Κύπρο. Επομένως, προσκαλούμε τον κόσμο, επαναλαμβάνω το τηλέφωνο μας 2289-2815. Δεν υπάρχει καμιά ταλαιπωρία, κλείνουν ένα ραντεβού, έρχονται, τους περιμένει ο εκπρόσωπος. Άρα παίρνουν τηλέφωνο σε αυτό που είπατε τον αριθμό, κλείνουν τηλέφωνο και περιμένουμε και τα επόμενα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Δέλτα. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλή καλά. Συνέχεια. Πάμε στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου.